τιμώ το τιτάνιο έργο και την ανιδιοτελή προσφορά όλων των παμακεδονικών ενώσεων της Ιφιλίου, τόνισε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Διονύσης Ψωμιάδης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Παμακεδονικής Ένωσης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κ. Κώστα Χατζηστεφανίδη, τον ύπατο πρόεδρο της Παμακεδονικής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κ. Πάνο Σπηλιάκο και την αντιπροσωπεία των στελεχών της Ένωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο κ. Ψωμιάδης σημείωσε ότι επανειλημμένα έχει επισημάνει την ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης της δυναμικής του ελληνισμού της Οικουμένης για τη θωράκιση της ελληνικότητας της Μακεδονικής γης απέναντι στις αυθαίρετες προκλήσεις της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Διονύσης Ψωμιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου στον πρόεδρο της Παμακεδονικής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κ. Κώστα Χατζηστεφανίδη, στον ύπατο πρόεδρο κ. Πάνο Σπηλιάκο, σε συντονίστρια των Παμακεδονικών Ενώσεων της Ιφιλίου κ. Νίνα Γκατζούλη και σε όλα τα μέλη της αποστολής για την ενεργό συμμετοχή τους στη μεγάλη επιτυχία του δεύτερου Παμακεδονικού Ανταμώματος που πραγματοποιήθηκε πριν μερικές ημέρες συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας. Οι Μακεδόνες της Οικουμένης έστειλαν για μία ακόμη χρονιά ξεκάθαρο μήνυμα πως η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική». Από την πλευρά του Παναγιώτης Ψωμιάδης υπογράμμισε πως οι παμακεδονικές οργανώσεις της Ιφιλίου, όπως και όλες οι υπόλοιπες ομογενειακές οργανώσεις, αποτελούν πατριωτικούς θεσμούς που δείχνουν το δρόμο, αντιστέκονται στην προπαγάνδα των Σκοπίων και προωθούν με συνεχείς επιστολές, ψηφίσματα και παρεμβάσεις τα ελληνικά δίκαια, καλύπτοντας την απουσία πολλές φορές του επίσημου ελληνικού κράτους. Ο απόδημος ελληνισμός πρέπει να γίνει η ασπίδα μας. Εν ώψη των εξελίξεων στο εθνικό μας θέμα, πρέπει να επαγρυπνούμε, να μην αφήσουμε ανοιχτές κερκόπορτες. Γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Απαιτούν διαρκή αφύπνιση, ενότητα, ομοψυχία και αγώνα.